θα έλεγα ότι στα χρόνια της κρίσης μπήκανε στη ζωή μας κάποιοι όροι. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μηχανισμός Σταθερότητας και μάθαμε πώς η εξουσία μπορούν να έχουν στη ζωή μας. Δεν είναι μικρόφωνο αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα βρούμε την κατάλληλη απόσταση, νομίζω είναι εδώ. Νομίζω ένα πολιτικό επίτευγμα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μπόρεσε να συνομιλήσει και να γίνει αξιόπιστος διαπραγματευτής με αυτούς τους θεσμούς, τους περίφημους θεσμούς, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τη χώρα. Το τέλος της κηδεμονίας των μνημονίων, προφανώς η εποπτεία της χώρας η οικονομική δεν έχει τελειώσει, αλλά τελείωσε η κηδεμονία. Δεν ξέρω να κάνω. Έτσι να κάνω. Εγώ το κάνω πιο δυνατά, μικροφωνείς. Για προσπάθηση να κοντά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Είναι ρεκόρδερ απλώς. Ή το πηγαίνετε μακριά. Δεν μιλάει πολύ δυνατά. Ναι. Θα έλεγα όλη αυτή η διαπραγμάτευση που έγινε είναι καλύτερα. Όλη αυτή η διαπραγμάτευση, η επιτυχής με τους θεσμούς, τους περίφημους θεσμούς, έδειξε και κάτι που είχαμε γνωρίσει παλιότερα, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις ελληνικές κυβερνήσεις, η οποία στήχησε ακριβά στη χώρα. Γιατί υπάρχουν αρκετές μελέτες, κυρίως στον τραπεζικό τομέα, πόσο ακριβά στοιχίζει η έλλειψη εμπιστοσύνης. Επίσης, αυτό που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια και περισσότερα είναι η προοδευτική κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους σε συνδυασμό με την νεοφιλελεύθερη στροφή της οικονομίας με κύριο άξονα την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, των τραπεζών, των χρηματιστηρίων. Η στροφή αυτή του ηγετικού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλληλα με την είσοδο στον παγκόσμιο καταμερισμό της αγοράς, Ασία, Κίνα κλπ, έφερε μεγάλα κομμάτια του ευρωπαϊκού πληθυσμού να βλέπουν το εισόδημά τους να συρρυκνώνονται και οι προοπτικές τους. Και ειδικά οι μεσαίες τάξεις. Θα έλεγα η άνοδος των ακροδεξιών δυνάμεων έχει σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με αυτή την πορεία. Εδώ θα χρησιμοποιήσω κάτι που είπε ο Βρετανός πολωνικής καταγωγής φιλόσοφος Zygmunt Bauman στο τελευταίο του βιβλίο που δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Μίλησε για την εποχή μας για ρετρόπια. Τι είναι η ρετρόπια? Είναι το αντίθετο της utopia, της ουτοπίας. Τι λέει με αυτό? Ότι στην εποχή μας οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν σε μεγάλες ουτοπίες του παρελθόντος γύρω από την απόλυτη ισότητα, την ευτυχία της ανθρωπότητας που είναι εξασφαλισμένη για όλους, δεν το βλέπουν αυτό και κινούνται προς ουτοπίες του παρελθόντος που έχουν λειτουργήσει παλιότερα. Το κλείσιμο στον εθνικισμό, στη θρησκεία και σε διάφορα τέτοια που κάποτε σε ένα φανταστικό παρελθόν είχαν δημιουργήσει ένα φανταστικό πολύ καλή, μια φανταστική πολύ καλή κοινωνική κατάσταση. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ελέγχεται στην ουσία, ελέγχεται μόνο από τους αρχηγούς κρατών. Δεν έχει πολύ μικρή σχέση με οποιαδήποτε λαϊκή επικύρωση της κυριαρχίας της. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει λυθεί και το οποίο καλούμαστε να λύσουμε στη συνέχεια. Ακούμε σενάρια αισιόδοξα, λιγότερο απεσιόδοξα, αλλά αν κρίνουμε από τη μέχρι τώρα πορεία, θέλει πολύ μεγάλη εγρήγορση ως προς την υπεράσπιση κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο είμαστε υποψήφοι,
751 βουλευτές καταλαβαίνουμε ότι για να λειτουργήσει αυτή η κομμόπολη θέλει δουλειά. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι. Συντηρητική πλειοψηφία με την οποία καταφέρνουν και περνούν πολλά από αυτά τα νομοθετήματα κατεδάφισης του κοινωνικού ή συρρήκνωσης τουλάχιστον του κοινωνικού κράτους. Παρόλα αυτά όμως οι αριστερές δυνάμεις έχουν καταφέρει με τη συμμαχία αριστερών και λιγότερο αριστερών αλλά προοδευτικών δυνάμεων έχουν καταφέρει να περάσουν αρκετές διατάξεις που ενισχύουν τα κοινωνικά δικαιώματα ή να σταματήσουν κάποιες που τα μειώνουν σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις εργασίας, την οικολογία, την κλιματική αλλαγή, την καταλύστευση των φυσικών πόρων και έστω με δειλό τρόπο κάποια ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της ζωής, της υποδοχής των μεταναστών. Είναι εμφανές ότι αν δεν υπάρξει, η αριστερά ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι καταρκευματισμένη, ότι αν δεν υπάρξουν τρόποι συνεννόησης, αυτό θα είναι πιο δύσκολη αυτή η υπεράσπιση, όταν μάλιστα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένουμε μια αυξημένη παρουσία των ακροδεξιών ομάδων. Προγραμματικές συγκλήσεις στην αριστερά είναι νομίζω ωριμότερες συνθήκες για να τις δούμε καθώς οι κίνδυνοι γίνονται σαφέστεροι. Για παράδειγμα, σε μια συγκέντρωση των προηγούμενων ημερών στην οποία βρέθηκα, μία Γερμανίδα ευρωβουλευτής μίλησε για ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό. Βέβαια θέλει πολύ προσοχή κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε ο ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός να υπολογιστεί με τον μισθό της Βουλγαρίας. Καήκαμε εκεί πέρα. Έτσι. Επίσης, νομοθετήματα που δημιουργούν κάποιο γενικό κοινωνικό πρωτόκολλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα αφήνουν όλοι να ακολουθήσουν. Επίσης, στη συνάντηση του ζωγράφου που βρέθηκα προχτές, μας πάγωσε λίγο το αίμα ο Σάββας Ρομπόλης, λέγοντάς μας ότι στην Ανατολική Ευρώπη έχουν γίνει αρκετές ζώνες ελεύθερου εμπορίου, αυτό που θέλαν να κάνουν τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, όπου τα δικαιώματα είναι πάρα πολύ μειωμένα με μια τεράστια κερδοφορία του κεφαλαίου. Όπως το είπε, δημιουργείται μια εργασιακές σχέσεις Κίνας στο ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης. Όλα αυτά θέλουν ιδιαίτερη εγρήγορση. Θα προχωρήσω λιγάκι στα θέματα υγείας που υποτίθεται είναι πιο κοντά σε αυτά που έχω κάνει εγώ. Νομίζω ότι αυτό που θεωρώ βέβαιο είναι ότι χωρίς ισχυρό δημόσιο τομέα υγείας και με δωρεάν πρόσβαση σε αυτό δεν μπορούν να έχουμε υγεία για τους πολλούς. Δεν μπορεί οι όποιες συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα με συμβάσεις μπορούν να είναι γύρω-γύρω, αλλά δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει υγεία για τους πολλούς. Οι πολύ λίγοι που έχουν τα χρήματα μπορούν να πάνε σε όποια ιδιωτική κλινική θέλουν, αυτό δεν είναι προσβάσιμο για τους περισσότερους από μας. Κάτι πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα ήταν ο νόμος του 2016 που έδωσε άμκα σε όλους και έτσι οι πάντες έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας για θέματα υγείας. Μάλιστα εδώ και 3 εβδομάδες μπορούν ανθρώπους που έχουν την ασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας μπορούν να συνταγογραφούνται και από τα ιδιωτικά γιατρία. Είναι πολύ πρόσφατο αυτό. Αυτό μας φτάνει? Όχι. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι κατάφεραν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ να σταθεροποιήσουν τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, που ήταν μια τεράστια δημόσια αιμορραγία. Πλήρως, όχι πλήρως, αλλά σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Εφησυχασμός επιτρέπεται? Όχι, δεν επιτρέπεται, γιατί τα κενά εξακολουθούν να είναι μεγάλα
Και χρειάζεται να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο ο δημόσιος τομέας με όποιες ιδιωτικές συμβάσεις γύρω-γύρω για να καλύψει τις ανάγκες. Κάτι το οποίο ξέρουμε όλοι είναι ότι το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας γερνάει. Φεύγουν συντάξεις, δεν μπορούν να αντικατασταθούν όλοι όσοι φεύγουν. Θα σας πω χαριτολογώντας το Κέντρο Ψυχικής Υγείας που ήμουνα διευθυντής για πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή είμαστε 3 συνταξιούχοι που προσφέρουμε υπηρεσίες. Είναι το πρώτο θεραπευτικό καπί της χώρας που έχει γίνει, έτσι. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά, έτσι. Το καπί θα δουλέψει 3, 4, 5 χρόνια, μετά τα προβλήματα θα τεθούν, έτσι. Ας πάω λίγο και στην ψυχική υγεία στο δικό μου τομέα, όπου η εικόνα είναι ανάλογη. Πολλά έχουν γίνει και πολλά έχουν να γίνουν. Στην ψυχική υγεία, για να έχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες και ειδικά όπως τις θέλει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες να παρέχονται στον κοινωνικό ιστό και όχι μόνο κλείνοντας τους ανθρώπους στα νοσοκομεία, αυτό απαιτεί οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας να λειτουργούν σε δίκτυο, αλληλοσυμπληρούμενα δίκτυα. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί η ιατρική κουλτούρα κατά βάση είναι ανταγωνιστική. Εγώ είμαι ο καλύτερος, όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Δεν είναι τόσο εύκολο να φτιάξεις διασυνδετικές κουλτούρες στην ιατρική. Υπάρχουν παραδείγματα και πετυχημένα. Αυτό έγινε, προσπάθησε να γίνει δυνατό με την πολιτική της τομεοποίησης. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία όμως τώρα πάει να ξεκινήσει η εφαρμογή της, είναι το να γίνουν διευθύνσεις ψυχικής υγείας στις 7 υγειονομικές περιφέρειες, δηλαδή αποκέντρωση της διεύθυνσης των διευθύνσεων υγείας και ψυχικής υγείας. Αλλά αυτό είναι τώρα. Θα προλάβει μέσα στους λίγους μήνες να δώσει καρπούς? Ελπίζουμε ότι ναι. Κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό και το έχει πετύχει ιδιαίτερα η Ισπανία, και αυτό έχει πολύ καλά αποτελέσματα, είναι όταν η ψυχική υγεία και ειδικά η αποκεντρωμένη ψυχική υγεία λειτουργεί σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή με τη βασική ιατρική. Τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα και πολύ φτηνότερα, όχι όμως κουτσουρεύοντας την πρόσβαση προς τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, όπως συμβαίνει με άλλα συστήματα υγείας. Θέλω να κλείσω με ένα γενικό ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο την υγεία. Άμα δείτε όλες τις διεθνείς διακηρύξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΟΗΕ, για τα δικαιώματα, για τις αρχές, για πώς πρέπει να γίνονται όλα αυτά, είναι εξαιρετικά, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να ακούσετε. Εδώ όμως έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Εφαρμόζονται όλα αυτά? Φοβούμαι πως όχι. Όταν κουτσουρεύονται οι προϋπολογισμοί. Επίσης, εφαρμόζονται με πολύ μερικό τρόπο. Αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Οι αρχές να λειτουργούν εν κενό, που σημαίνει ή θα θεωρηθούν μπλα μπλα και κανείς δεν θα τις υπολογίζει, ή θα έρθει η αναθεώρησή τους. Για παράδειγμα, πάλι ο Σάββας Ρομπόλης μας έδωσε προχτές ένα παράδειγμα, ότι στη Γερμανία αλλάξαν το πώς ορίζεται η ανεργία. Αυτό επιτρέπει να θεωρείται ενεργός κάποιος που κάνει ελάχιστα μεροκάματα σε ένα μήνα. Άρα κατεβάζουμε πολύ το κόστος κάλυψης των ανέργων, αλλάζοντας έναν ορισμό. Δηλαδή, αν έχουμε εξαιρετικούς ορισμούς που δεν έχουν τα μέσα να εφαρμόζονται, είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που πρέπει να έχουμε το νου μας αυτό. Ευχαριστώ.